Αστοχή στη δεύτερη, το rebound από τον Bishop. Hollingsworth. Θα κλειστεί, θα δώσει στον Παντελή, πάει προς το καλάθι. Ωραίο καλάθι από τον αρχηγό της ΑΕΚ. Θα πω μην και περίπου 2 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Πασαλή, σουταρή και στοχή για 2 το σουτ. 28-20. Αλλάζει με τον Πασαλή. Το screen. Ρέινολτς με τον Σιζόπουλο μπροστά του. Ο Πασαλής για 3 μέσα. 31-20. Η μπάλα έξω, κλέψιμο από τον Χόλισμορ. Φεύγει στον εθνιασμό και θα καρφώσει. Θα πάρει και το φάουλ από τον Μιχάλη τον Κουμί, ο οποίος Κουμίς πήγε αμέσως να δώσει το χέρι του στον αντίπαλό του. Δεν το πήρε ο Χόλισμορ. Τον άφησε να κρέμεται, ναι. Και τον κοίταξε κιόλας λίγο επιδεικτικά. Άκρια, ναι. Ναι. Εδώ βλέπουμε το κάρφωμα του Χόλισμορ και το φάουλ που πήρε από τον Μιχάλη τον Κουμί. Από τον Χόλισμορ. Στυλιανού για 3 από τις 45 μοίρες μέσα. 38-24. 4 στα 5 τρίποντα ο Κεραυνός. Σιζόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Πρώτο εύστοχο για την ΑΕΚ. Το τρίποντο που έψαχνε η ΑΕΚ. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος πήρε το σούτ που είναι ο παίχτης ίσως καμιά φορά ο πιο αποδοτικός σε αυτό το σημείο. Ήταν μόλις το δεύτερο, ότι είχε ένα στα 2 τώρα. Απαντάει ο Ρέινολτς. 43-29. Τίγκα στην άλλη πλευρά προς από τον Λοϊζίδη. Έχασε λίγο τον έλεγχο της μπάλας και βγήκε προς τα έξω. Στην αδύναμη πλευρά Κρόκετ για 3. Μέσα! 6 στα 9 τρίποντα ο Κεραυνός. Όλη η επίθεση στη διάθεση του Κεραυνού. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Ρέινολτς παίρνει το σκριν από τον Μιχαήλ. Σουτάρει για 3 και σκοράρει. 52-31. Έτσι, αυτό είναι το τρίποντο του Σιζόπουλου. Ναι. Αυτό είναι θέμα. Για να δούμε εδώ το σιούτ για 3 εύστοχο από τον Τέιλορ. Με τρίποντο ξεκινάνε οι γηπεδούχοι. Ξανά ο Μπίσοπ. Ο Λίνγκσουορθ γυρίζει. Ο Μπίσοπ θέλει να σηκωθεί. Θα τα καταφέρει και θα σκοράρει ένα δύσκολο καλάθι. Ο κύριος Νουβαδιώτης του συνέστησε περισσότερη επιθετική άμυνα. Τέιλορ σηκώνεται και σκοράρει. Πέρασε τον Μπίσοπ, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ. Φίλιππος Τίγκας περιμένει ξανά τον Πασαλή για ένα σκριν. Θα πάρει το τρίποντο εύστοχο. 73-56. Έγινε η αλλαγή στο μαρκάρισμα. Σιζόπουλος πέρασε ο Τίγκας και σκοράρει μπροστά στον Μπάτον. 75-56. Λοιπόν, Κρόκετ, αυτό ήταν το πρώτο του μπλοκ, αλλά είχα την εντύπωση ότι είχε κάνει άλλα ένα-δύο ναι, στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Και εγώ αυτό έβλεπα τώρα και παρεξενεύτηκα. Κρόκετ θα σουτάρει και θα ευστοχίσει για 3. 90-67. Τέλος της αναμέτρησης. 92-74. Ο Κεραυνός θα ισοφαρίσει την σειρά των τελικών. 1-1. Και πάμε πλέον στο Στρόβολο για τρίτο παιχνίδι, ώστε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το προβάδισμα.